Οι φοιτητικοί σύλλογοι βρισκόμαστε και σήμερα σε κινητοποίηση, αυτή τη φορά έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Όλες αυτές τις εβδομάδες που βρισκόμαστε σε κινητοποίησεις, με μαζικές γενικές συνελεύσεις, με μεγάλα συλλαλητήρια, έχουμε ξεκαθαρίσει πως η πλειοψηφία των φοιτητών, αλλά και όλης της κοινωνίας, έχει απορρίψει μαζικά αυτό το νομοσχέδιο. Σήμερα που βρισκόμαστε έξω από το Υπουργείο Παιδείας, απαιτούμε να πάρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Απαιτούμε ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας να έρθει και να απαντήσει συγκεκριμένα στα δίκαια αιτήματά μας. Οι φοιτητές το ξεκαθαρίζουμε. Αυτόν τον αγώνα θα τον πάμε μέχρι τέλους. Αυτόν τον αγώνα δεν πρόκειται να το σταματήσουμε μέχρι να ξεκαθαρίσουμε πως θα επιβάλλουμε τις δικές μας ανάγκες για δωρεάν σπουδές, για πτυχία με αξία, για να μπορούμε να σπουδάζουμε όπως πρέπει το 2024, χωρίς κανένα εμπόδιο, χωρίς να αντιμετωπίζουμε την πολιτική που βάζει τα κέρδη πάνω από τις σπουδές μας. Είμαστε αποφασισμένοι και το τονίζουμε. Αυτό το νομοσχέδιο το έχουμε απορρίψει και απαιτούμε να μην περάσει. Να ρωτήσω κάτι. Λέτε για απαντήσεις. Οι ερωτήσεις λοιπόν ποιες είναι που θέλετε να θέσετε στον Υπουργό? Οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν συγκεκριμένα αιτήματα. Πρώτο και κύριο είναι αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να μην κατατεθεί, να μην περάσει. Απαιτούμε συγκεκριμένα μέτρα για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων μας. Από αύξηση χρηματοδότησης με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν για να καλυφθούν όλα τα κενά στα πανεπιστήμια και να μπορούμε να σπουδάζουμε απρόσκοπτα χωρίς εμπόδια, το να έχουν τα πτυχία μας αξία, να είναι μοναδική προϋπόθεση για πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα. Και αντίστοιχα για μια σειρά άλλα μέτρα στήριξης που αφοράνε τους ουσιαστικούς φοιτητές, φοιτητές από την επαρχία κτλ.